Ήθελα να ρωτήσω τον Μιχάλη για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά είδα ότι έκαναν μια φοβερή συνέντευξη με τον Μπαρτζόκα, τον Γιώργο, και θα μείνουμε σε μπασκετικούς τόνους. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και είστε και... Πάλισε, πήγε σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Εντάξει, τώρα ναι, εννοείται. Προβλέπετε για τη σειρά του. Για τη σειρά του προβλέπετε. Σωστό, σωστό. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Ο Μπαρτζόκας, γουρλίδες είστε για τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ναι. Όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός ο ίδιος. Ναι. Είναι αυτό που συζήτησαμε κάποια στιγμή και συνέντευξη, ότι ο Μπαρτζόκας δεν στρογγυλεύει τα όσα λέει, ότι έχει να πει ό,τι θέλει να πει, είτε είναι ενοχλητικό είτε όχι, το λέει ευθέως. Και το έκανα και σε αυτή τη συνέντευξη και παρουσίασε και άλλες οπτικές της δουλειάς τέτοιου είδους επαγγελματιών, το πόσο δύσκολο είναι για την οικογένειά τους σε σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου, ακόμα και του φύλλα προσκύμενου κόσμου προς την ομάδα στην οποία δουλεύει κάθε φορά, ναι, και ούτω καθεξής. Οι γνωστές δυσκολίες και οι γνωστές ελληνικές αριθμίες που, εντάξει, λίγο πολύ έχουν μάθει αυτοί οι επαγγελματίες σε top class επίπεδο να προσαρμόζονται και να τις ξεπερνάνε. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα πέρα από τα μπασχετικά, οφείλουμε να πάμε και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ. Βλέπεις εκεί κάποια αλλαγή, βλέπεις κάτι να περιμένουμε, να μας τσιγκλίσει να δούμε το μάτς με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Α, ναι, εγώ το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ο πιο μεγάλος στόχος που έχει μείνει και για τους δύο. Ναι. Με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα σε σχέση με την πρώτη και την δεύτερη θέση έχει κρυθεί, είναι απίθανο να αλλάξει κάτι εκεί, mm-hmm. με τη διαφορά μεταξύ τους στους 11 πόντους και με μεγάλη διαφορά και από τον ΠΑΟΚ από τους υπόλοιπους. Άρα, λίγο πολύ, ενώ έχουμε να δούμε άλλα... Τρία. Play-offs λες. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, τρία. Αυτό είναι ο ημιτελικός και τα δύο. Τέσσερα... Ναι. Σωστά. Ναι. Το πρώτο από τέσσερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα δούμε τον επόμενο ένα μήνα. Ωραία, θα περάσουμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτά του κυπέλου, τα δύο πρώτα δηλαδή, γιατί η ρεβάνς ορίστηκε για την ερχόμενη Τετάρτη, Τετάρτη του Πάσχα. Σωστά. Αυτά τα δύο πρώτα είναι μακράν αυτά με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και νομίζω δεν είναι μόνο ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν και αρκετή πίεση και για τους δύο. Δηλαδή θα είναι κανονικά ντέρμπι με όλα τα χαρακτηριστικά. Ναι. Γιατί πέρα από το κίνητρο της κατάκτησης του κυπέλου και της πρόκλησης στον τελικό, υπάρχει και η πίεση από αποτελέσματα αρνητικά που έρχονται και οι δύο, και μάλιστα στα μάτς που δεν θέλουν να χάνουμε τίποτα, έχασαν και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ από τον Άρη, ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Και έρχονται και σε μια στιγμή που για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα ήταν σε εφορία, αλλά όπως πάντα συμβαίνει στα ελληνικά δρόμενα, φτάνει μια εβδομάδα μετά την εφορία της περασμένης Πέμπτης, mm-hmm. παρά τον αποκλεισμό από τη Μαρσέη και τη εκπληκτική πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, να γυρίσει το χαρτί και να περάσουμε αμέσως στην γκρίνια, αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ απόψε. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ήδη στη φάση της γκρίνιας και της εσωστρέφειας, που έχω την αίσθηση ότι αν δεν τα καταφέρει σε αυτούς τους δύο ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ και αποκλειστεί, η εσωστρέφεια αυτή θα εκτοξευθεί σε άλλα επίπεδα, σε επίπεδα τοξικότητας και δεν ξέρω ναι. και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Γιατί οι Μιχάλη αυτό όμως δεν πήραν το πρωτάθλημα? Το πήρανε. Το παίρνουν τέλος πάντων. Σωστά. Γιατί αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει σχέση με την υπερσινή ομάδα. Ναι. Αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο απόδοσης και όχι αποτελεσματικότητας ούτε στο πρωτάθλημα ήταν καλός. Ναι. Αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, 1,5-2 μήνες τώρα, αυτό έχει χειροτερέψει αντί να βελτιωθεί. Το λέω γιατί ως ένα βαθμό υπήρχε δικαιολογία μέχρι πριν ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολλά συνεχόμενα μάτσα, σταμάτητα, Τετάρτη, Κυριακή, και αυτό επηρέαζε
την απόδοσή του. Από τότε που αποκλείστηκε μας από την Ευρώπη, αυτό έπαψε να υφίσταται. Παρ' όλα αυτά, η απόδοση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά χειροτέρεψε. Γιατί υπάρχει μεγάλη γκρίνια για αρκετές από τις μεταγραφές που δεν βγήκαν. Ναι, σωστά. Γιατί υπάρχει αίσθηση ότι, και νομίζω πραγματική αίσθηση είναι, δεν είναι αίσθηση, είναι βεβαιότητα, ότι πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι. Οπότε όλο αυτό, προσθέτοντας κομμάτι-κομμάτι κάθε φορά κάποιο καινούριο πρόβλημα, συσσωρεύει, ναι, το πράγμα, ναι, ναι, αρνητικά. Ναι, συσσωρεύει την πίεση και την εσωστρέφεια, η οποία, ξαναλέω, έχω την αίσθηση ότι θα εκτοξευθεί σε περίπτωση αποκλεισμού από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλου. Ναι. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε ντερμπάρες. Όντως, άρα έχουμε ένα ακόμη κίνητρο. Τώρα, επί του αγωνιστικού, δεν παίζω Βιερίνια. Δεν παίζω Καντουρί. Και εντάξει, ο Μιχαηλίδης έτσι ήταν εδώ καιρό εκτός. Θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτό. Εντάξει, με την απουσία του Καντουρί έχει μάθει να ζει στα περισσότερα από τα μισά μάτς. Καλός κακός ο ΠΑΟΚ. Οπότε... ναι, είναι απώλεια, αλλά απώλεια με την οποία έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να ζήσει. Ναι. Του Βιερίνια θα μπορούσα να πω ότι αγωνιστικά είναι μικρότερο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, αλλά μικρότερο. Αλλά ψυχολογικά είναι μεγαλύτερο. Ο κάπτεν ξέρει πολύ καλά να διαχειρίζεται ψυχολογικά τέτοιου είδους μάτς. Ναι. Και για τον εαυτό του και για την ομάδα. Και για το κοινό. Ξέρει πολύ καλά την ψυχολογία τέτοιου είδους αγώνων. Ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοιου είδους αγώνες, αν υπάρξουν τέτοιες απόψεις για τον ΠΑΟΚ. Ψυχολογικά και πνευματικά θα λείψει αυτό το παιχνίδι. Αγωνιστικά δεν λέω ότι δεν θα λείψει, αλλά εκεί η απουσία του μπορεί να μας καρευτεί. Ψυχολογικά νομίζω ότι αυτός είναι απώλεια. Και ο Ίγκασον θα ήταν οι τελευταίοι παίχτες που θα ήθελε ο Λουτσέσκου να λείπουν από αυτό το παιχνίδι. Ναι, πραγματικά. Τώρα, ο Ολυμπιακός, το ρεπορτάζ λέει Αγκιμπού, Καμαρά, Φορτούνης, οκ, okay, και Βαλμπουενά, επίσης οκ. Okay. Έχει το ρόστερ, ναι, νομίζω, ναι, να ανταπεξέλθει, αλλά... Είναι σημαντικές απουσίες, ναι, υπό ποια έννοια, καταρχάς παίζουν και οι τρεις στην ίδια θέση. Σωστό. Ή τέλος πάντων εν δυνάμει θα αγωνιζόταν στην ίδια θέση. Ο Αγκιμπού θα ξεκινούσε ως δεκάρι εντός εισαγωγικών, ως παίχτης δηλαδή που θα έπαιζε πίσω από το σεντερφόρ. Δεν τον έχει στη διάθεσή του. Αυτή είναι η καλύτερη θέση του Φορτούνη. Δεν τον έχει στη διάθεσή του. Και σε αυτή τη θέση δίνει πολλές φορές λύσεις όταν λείπουν οι υπόλοιποι. Ο Βαλμπουενά δεν τον έχει και αυτόν στη διάθεσή του. Υπό αυτήν την έννοια, πέρα από τις προσωπικότητες, και εδώ έχουμε τέτοιο ζήτημα, ο Βαλμπουενά δεν θα ξεκινήσει ο βασικός, αλλά ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι όταν έρχεται από τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, από τον Μπάγκο για τον Ολυμπιακό στα τελευταία 20 λεπτά του μάτς, και κάτι τέτοιο λογικά θα συνέβαινε και σήμερα με τον ΠΑΟ, αν ήταν υγιής. Ο Φορτούνης είναι σε μια φάση επιστροφής, δεν έχει προλάβει να γίνει σημαντικός, αλλά ο Μαρτίνης πίστευε ότι θα μπορούσε σε αυτά τα μάτς να γίνει σημαντικός, άλλωστε είδαμε ότι στο μάτς που στράβωσε με τον Παναθηναϊκό τον έριξε σχετικά νωρίς το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς, γιατί περιμένει αυτόν πράγματα. Και ο Αγκιμπού μπορεί να μην είναι στην κατάσταση που ήταν μέχρι να πάει στο Κόπα Αφρικα, όπου ήταν μακράν το δεύτερο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Από την ώρα που έχει γυρίσει το Κόπα Αφρικα, είναι φανερό ότι δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Ναι, ναι. Και θα έλεγα ότι είναι και λογικό, γιατί είναι ένα μικρό παιδί το οποίο για πρώτη φορά στην καριέρα του παίζει τόσα πολλά μάτς. Και μάλιστα στην κορυφαία ομάδα της, στην αντρική ομάδα. Σωστά. Νομίζω ένα παιδί που συνήθως έπαιζε στις μικρότερες ομάδες και έπαιζε πολύ λίγα μάτς με την αντρική ομάδα μέχρι τώρα στην καριέρα του. Mm-hmm. Οπότε την πρώτη του χρονιά που έζησε τους ρυθμούς και την πίεση του Τετάρτη Κυριακή για 5-6 μήνες, είναι πολύ φυσιολογικό τώρα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Και επειδή είναι ένα παιδί που στηρίζει πολλά στο παιχνίδι του, πάνω στην φυσική του κατάσταση, στις δυνάμεις του, πρεσάρει, τρέχει ασταμάτητα, αυτό είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημά του. Είναι φανερά επηρεασμένος από τότε που γύρισε από το Κοπάφρικα. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει
πόσο σημαντικός είναι για τον Πέδρο Μαρτίνς, που σπανίως είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα μάτς που δεν ξεκινάει ο Αγγίμπου Καμαρά. Ναι, όντως, όντως. Αυτή είναι η πιο μεγάλη απώλεια. Η σημαντική. Τώρα, αυτό δεν ξέρω αν όλο αυτό, δηλαδή η απουσία στη θέση 10 πολλών ποδοσφαιριστών, θα αλλάξει κατά τον σχηματισμό του Ολυμπιακού. Δηλαδή θα δούμε 4-3-3 με τρεις κεντρικούς χαφ. Ναι. Που Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Καμαρά, ας πούμε. Mm-hmm. Ο οποίος ξαναμπήκε στην αποστολή μετά το πειθαρχικό παράπτωμα που τον άφησε εκτός αποστολής στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Ή πώς το λένε, Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Κανέ, που τον είδαμε βασικό στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Mm-hmm. Να δούμε μια μικρή αλλαγή στη διάταξη από 4-2-3-1 σε 4-3-3 για τον Ολυμπιακό. Ή μπορεί να δούμε ξανά το 4-3-3 με τον Καρβάλιο στη θέση 10 και δύο από τους εξτρέμ, Μασούρα, Ροντρίγκες για παράδειγμα, να παίζουν στα φτερά. Είναι ένα μάτς που νομίζω παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Βέβαια. Και υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι το πρώτο γκολ μπορεί να το καθορίσει. Όποιος το βάλει πρώτος. Δύσκολο να δεχτεί ο Ολυμπιακός πρώτος γκολ από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε αυτή την ψυχολογία που είναι και να επιστρέψει εύκολα στο μάτς. Δεν θα είναι εύκολο. Ναι. Είναι ένα μάτς το οποίο κανείς από τους δύο δεν θα πάρει ρίσκα, γιατί υπάρχει ρεβάνς την ερχόμενη Τετάρτη. Σωστό. Ισχύει το εκτός έδρας γκολ στο κύπελλο Ελλάδας, θυμίζω, για όσους τυχόν δεν το θυμούνται, έχουν ξεχαστεί, δεν είναι σαν τις άλλες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής που δεν μετράει. Ελλαδάρα πρωτοπορία, Ελλαδάρα πρωτοπορία εννοείται. Σωστά. Ξεχωρίζουμε. Ναι. Ισχύει λοιπόν το εκτός έδρας γκολ και αυτός είναι ένα σημαντικό παράμετρο. Και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρο. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκο θα τη ζυγίσει πολύ αυτή, γι' αυτό λέω δεν νομίζω ότι θα πάρει πολλά ρίσκα κάποια από τις δύο ομάδες. Ο Λουτσέσκο θα σκεφτεί πολύ ότι δεν θα θελήσει να δεχτεί γκολ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ναι. Ακόμα και το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, διότι αυτό σημαίνει, αφού ισχύει το εκτός έδρας γκολ, ότι με 1-1 στο Καραϊσκάκι αυτός προκρίνεται. Περνάει. Οποιαδήποτε άλλη ισοπαλία είναι κακή για τον ΠΑΟΚ, ισοπαλία δηλαδή με σκορ, με γκολ, αλλά το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ και αυτό νομίζω θα το ζυγίσει και θα το μετρήσει ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Αν και έχω την αίσθηση ότι ο Λουτσέσκου εδώ θα προσπαθήσει να παίξει με την ψυχολογία, την κακή ψυχολογία του Ολυμπιακού, ειδικά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Και να τον πιέσει λίγο. Ναι, να τον πιέσει, διότι αντιλαμβάνεται ότι αν βρει πρώτο γκολ με τέτοια ψυχολογία που έχει ο Ολυμπιακός, θα την κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του. Οπότε νομίζω ότι στο πρώτο κομμάτι θα δούμε έναν αγριεμένο, ναι, και γεμάτο ένταση ΠΑΟΚ. Αλλά αν αυτό του βγει και τον οδηγεί σε γκολ, έχει καλός. Αν όχι, δεν νομίζω ότι θα παίξει με τέτοιου είδους ρίσκα για πολύ μεγάλο διάστημα. Για πολύ διάστημα. Ώρα, ναι. Ναι, για πολύ μεγάλο διάστημα του μάτς. Μάλιστα. Όσο για τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα κάνει διαφορετικού τύπου μάτς από αυτό που έκανε στο Λεωφόρο. Τέτοιο μάτς νομίζω, τέτοια στρατηγική θα κάνει. Θα πάει σε γρήγορες μεταβάσεις. Θα πιέσει σε κάποιες στιγμές, αλλά όχι συνέχεια ψηλά. Ό,τι ακριβώς, όποια ακριβώς στρατηγική είχε στο πρώτο ημίχρονο στο Λεωφόρο, που δεν ήταν, πρέπει να πω, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού στο Λεωφόρο ήταν από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ και μετά, όπου εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Όσο το μάτς ήταν στο 0-0 μέχρι το 44ο λεπτό, θα μπορούσε κανείς να πει ότι στα σημεία ενδεχομένως δεν ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, ή τέλος πάντων το μάτς κυλούσε στην απόλυτη ισορροπία με τον Ολυμπιακό να είναι πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις. Νομίζω τέτοιου τύπου μάτς θα κάνει και στην Τούμπα, αντίστοιχη στρατηγικής. Θα μου κάνει τεράστια έκπληξη να δω οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δηλαδή ένα Ολυμπιακό να πιέζει πολύ ψηλά συνέχεια, να παίζει επιθετικά μονίμως. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να ζει με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω
Τι θέλει, ναι. Είναι τον Ουκάνε αυτό το συζητάμε ότι θα θελήσει ο Λουτσέσκου να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της η ομάδα του. Και ο Ολυμπιακός βέβαια είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ζει με την μπάλα στα πόδια, αλλά πώς να το πω, σε αυτό το μάτς στην Τούμπα αυτό δεν θα είναι ο αυτοσκοπός ή ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού. Έτσι. Νομίζω με ευκολία θα αφήσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Μιχάλη, είδες καθόλου Παναθηναϊκό χθες? Ήταν τόσο καλός? Εγώ δεν μπόρεσα να το δω. Διαβάζω ρεπορτάζ, είδα στιγμιότυπα. Ήταν, λέει, πολύ καλός, αλλά του λείπε τον γκολ. 1-0 τη Λαμία, να πούμε. Σωστά. Ήταν καλός. Δεν θα έλεγα πολύ καλός. Ήταν καλός. Ναι. Και η Λαμία είναι πιθανότατα στη στιγμή η χειρότερη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί και η ψυχολογία της είναι δράμα. Δηλαδή, αυτό που έμοιαζε με σχεδόν αδύνατο πριν 4-5 εβδομάδες ο Απόλλωνας να σωθεί, τώρα μοιάζει έτσι όπως είναι η Λαμία αρκετά πιθανό. Έτσι, έτσι. Πάντως, εγώ διαβάζω εξαιρετικό το ένα και του λείπαν τα πολλά γκολ κτλ. Αλλά οκ. Okay. Και το σωστά, ένα. Έχει κάνει. Πέρα από το έχει κάνει διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών. Ναι. Μέχρι το 75, γιατί μετά είχαμε πάρα πολλές διακοπές στο μάτς, αρκετές καθυστερήσεις, λογικό από τη Λαμία, χάθηκε τελείως ο αριθμός. Μέχρι το 75, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός πέρα από τον γκολ έχει 6-7 πολύ καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή το expected goals ναι, ήταν για να κερδίσει 3-0, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Άρα εντάξει. Άρα είναι σωστά τα ρεπορτάζ. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Κάτι που σου έκανε εντύπωση. Βεβαίως. Τι. Μεγάλη νίκη της Arsenal στο Stamford Bridge. 4-2 κερδίσαμε την Chelsea. Φοβερό αυτό, ναι. Τι συμβαίνει? Κάτι γίνεται στην Αγγλία και ο αέρας εκεί, κάτι συμβαίνει. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι η Arsenal και στο μάτς με τη Southampton που έχασε το τελευταίο από τα τρία μάτς πέρα σειρά, ναι, είχε βελτιώσει πολύ την εικόνα της και σε εκείνο το μάτς όχι μόνο δεν έπρεπε να χάσει, νομίζω έπρεπε να κερδίσει. Επίσης η αλήθεια είναι ότι η Chelsea ερχόταν από δύο πολύ απαιτητικά μάτς, τον επαναληπτικό προημιτελικό της Champions League στη Μαδρίτη με τη Real που ήταν καταπληκτική και δεν πέρασε στις λεπτομέρειες, ναι, από ατυχία όπως θες πες το, μια μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη. Από την ημιτελικό του κυπέλου Αγγλίας Κυριακή απόγευμα κρούζοντας στην Crystal Palace, όπου νίκησε και πέρασε. Ναι, ναι. Και έπαιξε μέσα σε 6 μέρες τρίτο απαιτητικό μάτς. Έκανε αρκετό rotation ο Τούχελ. Η Arsenal που ερχόταν από ένα φοβερό σερί πριν κάνει τις τρεις ήττες, τις τρεις ήττες σειρά της έκανε όταν τραυματίστηκαν κανένα 2-3 παίκτες ακόμα και έχασε τη γη κατά τα πόδια της. Mm-hmm. Έμαθε πια να αντιμετωπίζει και αυτές τις νέες απουσίες του Πάρτι, ναι, του Τίρνη. Εξοικειώθηκε με αυτές και χθες ήταν ακόμα πιο βελτιωμένη σε σχέση με το μάτς με την Southampton και πήρε μια μεγάλη νίκη που κάνει τη μάχη της τετράδας στην Αγγλία συγκλονιστική, συναρπαστική. Τώρα μεγάλο Σάββατο μεσημέρι στις 2.30 υπάρχει Arsenal Manchester United. Ωραία, θα περάσουμε μεσημέρι. Ναι, ναι, ένα ακόμη τέρμπι. Τρεις ομάδες νομίζω είναι, η West Ham έχει μείνει λίγο πιο πίσω και μάλιστα Manchester United τελευταίο χαρτί αυτό είναι στο Emirates το Σάββατο. Αν εκεί δεν τα καταφέρει θα βγει και αυτή από τη μάχη της τετράδας. Ποια Manchester είσαι, Μιχάλη? Ναι, σωστά. Κλαίμε σωστά. Εγώ και ο Γιώργος κλαίμε με τη Manchester. Ναι, ναι. Και διαβάζω, ας πούμε, σήμερα έγραψα και ένα κομμάτι για αυτήν χθες, ότι δεν ξέρω αν πολύ αμφιβάλλω αν το δίδυμο Ράγκνικ στο τεχνική, ως τεχνικός διευθυντής, ναι, και Χαγκ ως προπονητής είναι αυτό που μπορεί να βγάλει την Manchester United από το αδιέξοδο. Έτσι. Εξαιρετική κυρίως στη δουλειά τους, αλλά για άλλου τύπου ομάδες. Πολύ αμφιβάλλω ότι ο Τεν Χαγκ που είναι ένας παιδαγωγός περισσότερο, ένας coach ανάδειξης ταλέντων. Έτσι, για νέα παιδιά. Μπορεί να διαχειριστεί την πίεση και τις καταστάσεις της Manchester United. Είναι τελείως διαφορετικό. Ο Άγιαξ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Είναι διαφορετικές συνθήκες δουλειάς εκεί. Εκεί είναι εκπαίδευση και ορίμανση ταλέντων. Ταλέντων του κορυφαίου είδους.
Manchester United δεν μπορεί να ζήσει με αυτό και ο Ten Hag δεν έχει άλλες παραστάσεις, αλλά είναι, άρα είναι ένα ρίσκο, ένα πείραμα. Μπορεί ο άνθρωπος να τα καταφέρει, αλλά το βιογραφικό του δεν, δεν μας δείχνει. Δεν μας αφήνει αισιόδοξους. Ναι, ότι αυτό ήταν η καταλληλότερη επιλογή. Θα μου πεις, όποια επιλογή και να κάνει Manchester United, ρίσκο είχε, γιατί παίζουμε εκεί έναν top προπονητή έξω που είναι διαθέσιμος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως με τον Ten Hag παίρνει και το μεγαλύτερο ρίσκο που θα μπορούσε να πάρει η Manchester United. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε από τα μέρη μας ή να πούμε καλή Ανάσταση. Όχι, όχι, δεν θα με δείτε. Δεν θα σε δούμε. Άρα καλή Ανάσταση. Θα μείνω εδώ, θα μείνω εδώ. Περιγράφω και άρθρο το Manchester United το Σάββατο. Α, εντάξει. Θα σε ακούσουμε. Εδώ γύρω θα γυρίζω. Ωραία. Καλή Ανάσταση, να είσαι καλά. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης σε όλους. Καλό Πάσχα.